Hello, gentlemen. We are back. Έτσι και γιατί αυτή η εβδομάδα, μια εβδομάδα πολύ διαφορετική, η εβδομάδα των παθών, όπως ακριβώς την ξέρουμε όλοι εμείς οι πιστοί, αλλά και εβδομάδα που πραγματικά θα λέω και θα ξαναλέω κάθε μέρα για αυτές τις 5 μέρες μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή, ότι ξυπνάμε πραγματικά με μια πολύ διαφορετική ψυχολογία, με μια πολύ διαφορετική νοοτροπία, με έναν διαφορετικό ψυχικό κόσμο, ακόμα και αν μας συμβαίνουν τα καλύτερα, αλλά και τα χειρότερα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι τόσο ήρεμη από μόνη της, που πραγματικά σε προδιαθέτει να ξεχάσεις τα αρνητικά ή ακόμα και τα πράγματα που σε απασχολούν και να μπεις λίγο στο νόημα των ημερών αυτών. Και βέβαια, θέλω να σας πω ότι ακόμα και οι πιο, σε παρένθεση, δύσκολοι πιστοί, το νιώθουν αυτή τη διαφορετική εφορία, τη διαφορετική συναισθηματική τους κατάσταση καθημερινά και το βιώνουν. Πιστέψτε με ότι έχω πάρα πολλούς φίλους με τους οποίους συνομιλώντας και λέγοντας, ας πούμε, πού θα κάνεις το Πάσχα σου, πώς θα περάσεις κτλ. Ή με τους οποίους μιλάμε και η πρώτη τους σκέψη είναι πού θα βγούνε, σε ποιο καφέ θα πάνε, ποιο μπουζούκι θα γυρίσουνε κτλ. Πού θα κυκλοφορήσουν και τι θα κεράσουν. Αυτή όλη τη βδομάδα από μόνοι τους, τα καλέσματά τους είναι πάμε κάπου έτσι ήρεμα για ένα φαγητό, πάμε ένα καφεδάκι λίγο να τα πούμε, πάμε λίγο να κάτσουμε έτσι να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε λίγα σε μια, κοντά σε με έτσι, μια ωραία θέα, λίγο στο βουνό, λίγο στη θάλασσα. Είναι από τη φύση της λοιπόν αυτή η εβδομάδα πολύ καταπραϊντική. Αυτή είναι και η σωστή σκέψη μου, Γιάννη. Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα θα δώσω πάρα πολλά δώρα. Η γυναίκα του σπιτιού καταλαβαίνει ότι πρέπει λίγο να ετοιμάσει για να λίγο τα αυγά, λίγο τα κουλουράκια, λίγο τα τσουρέκια που μας τα έκανε όλη τη χρονιά. Θα πρέπει λίγο να πάει, να μας έκανε όλη τη χρονιά, αλλά μας κάνει και αυτή τη εβδομάδα, λόγω του ότι είναι η εβδομάδα των παθών, να πάει και να ετοιμάσει πράγματα, αγαπημένη Ευηχηλά. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή μας με πάρα πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίες θεματολογίες και όλη αυτή τη βδομάδα και πάρα πολύ μεγάλες και ιδιαίτερες αποστολές σε μοναστήρια της Αρκαδίας, σε πολύ ιδιαίτερα μοναστήρια δίπλα στην πίστη μας, δίπλα σε αυτό που έχουμε ανάγκη να μεταφέρουμε, αλλά και να μοιηθούμε γιατί αξίζει τον κόπο και γιατί το αισθανόμαστε. Πολλά όμως είναι και τα δώρα εδώ και πάρα πολλές ημέρες, αλλά και δίκαιο όλη αυτή τη βδομάδα. Έτσι λοιπόν, και από εδώ και πέρα που βγάζουμε τα χαλιά μας που ανανεώνουμε, νεώνουμε το σπίτι που το καλοκαιρινό μας σύνθημα έχει αρχίσει και σφυράει έτσι νοχελικά, θα πω ότι και για σήμερα 5 σπίτια από όλους εσάς θα είστε τα 5 τυχερά όπου θα έχετε 4 χαλιά εντελώς δωρεάν πλύσιμο και φύλαξη από τον άνθρωπο που υπογράφει το χαλί και στην αγορά του αλλά και στην φύλαξη ρέλιασμα, κρόσια και ό,τι χρειαστεί από το χειροποίητο χαλί μέχρι και μία απλή μοκέτα, μόνο από 4 ευρώ το τετραγωνικό, ο Ηλίας Τσιακμάκης ελισπόντου 10 στη Νίκαια. Ο Ηλίας Τσιακμάκης λοιπόν κάνει δώρο για 5 σπίτια από 4 χαλιά και το πλήσιμο των χαλιών σας και την φύλαξη εντελώς δωρεάν από την εκπομπή μου πεις Γιάννη καλά έκανες και το έβγαλες, στείλε email, μη μου πεις παπάκι yahoo.gr για να είσαι και εσύ, εύχομαι, ένας από τους 5 τυχερούς. Για σήμερα λοιπόν όλοι εσείς θα πλύνετε τα χαλιά σας εντελώς δωρεάν, θα σας τα φυλάξουμε και του χρόνου πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα σας τα φέρουμε εντελώς δωρεάν. Μην ξεχνάτε όμως υπογράφει το χαλί αλλά και το πλήσιμο αυτού και γενικότερα τα είδη σπιτιού. Και αφού πλύναμε τα χαλιά έχω κι άλλο δώρο Γιάννη αυτή την περίοδο. Άλλοι 5 από εσάς θα πάτε σε έναν καταπληκτικό χώρο, δηλαδή να πιεις τον καφέ σου και να κάτσεις να κουλάρεις, να δεις πάρα πολύ ωραία προϊόντα, μέχρι να σου πλύνουν μέσα έξω το αυτοκίνητο, να στο περιποιηθούν, να στο γυαλίσουν, με ιδιαίτερα πανιά, ιδιαίτερα αν το θέλεις είδη πλυσίματος, αλλά και με την τεχνολογία νανοτεχνολογίας. Sky Clean λοιπόν, στη Λεωφόρο Θηβών, 176, στο Ready, και 5 από εσάς, 5 θα το κάνω εγώ Γιάννη μου, 5 θα το κάνω σήμερα γιατί είναι και τέτοια ημέρα. Θα πλύνετε το αυτοκίνητό σας και εν όψη των εορτών για να βγείτε έξω και να λάμπετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Sky Clean που είναι κοντά μας τώρα. Προσέξτε τι άλλο θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε από τη στήλη Το ξέρεις γι' αυτό με την Άγρια Μουλάκη που είναι εδώ κοντά μας. Yes. Με πένθυμο χρώμα βέβαια. Ξέρεις ότι το μόβ αυτό είναι το της Μεγάλης Εβδομάδας. Όλα στολίζονται και στην Εκκλησία με αυτό το πένθυμο χρώμα που είναι το μόβ. Αμέσως μετά θα πάμε
στη θεατρική μας στήλη με τη μοναδική συνεργάτηδα και για τη μεγάλη εβδομάδα που έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο από τη Σίλια Κατραλή που θα είναι κοντά μας και θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο βίντεο, έτσι μία μικρή απόδραση στα ήθη, τα έθιμα, μοναστήρια. Όλη αυτή τη εβδομάδα έχουμε πάρα πολύ ωραία βίντεο, μείνετε κοντά μας. Τι έγινε, Άρια? Κι εγώ εδώ με την άδρα αυτών των ημερών. Όπως είπες και εσύ, πολύ ήρεμα, φίλοι, λένε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα δείξουμε. Εμείς θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα πούμε καταρχήν τι είναι το Πάσχα. Ναι. Το Πάσχα είναι η μεγάλη γιορτή του Ιουδαϊσμού, η οποία καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου και ουσιαστικά μας λέει το γεγονός της απελευθέρωσης των Εβραίων από την Αιγυπτιακή δουλεία, για όσους δεν το ξέρετε. Έπειτα μεταγενέστερα καθιερώθηκε ως εορτασμός των χριστιανών για τον θάνατο και την Ανάσταση του Θεάνθρωπου, του Ιησού Χριστού. Βεβαίως. Μετά από εκεί και πέρα, η απελευθέρωση αυτή που σας είπα προηγουμένως, έγινε χάρις, λένε, κάποιων θεϊκών παρεμβάσεων. Δηλαδή, η πιο σημαντική παρέμβαση που είχε γίνει τότε, από ό,τι λένε, σαν ιστορική αναδρομή, μας λένε ότι τη νύχτα που ήταν να εξολοθρεύσουν, να σκοτώσουν τα πρωτότοκα παιδιά και ζώα των Αιγύπτιων, οι Εβραίοι θα προστατεύονταν λόγω ότι είχαν κάνει το εξής. Είχαν θυσιάσει κάποιο αρνί και είχαν βάλει στην πόρτα τους, το είχαν σημαδεύσει και λέγανε ότι αυτό τους προστάτευε και έτσι έγιναν κάποιες θεϊκές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Μετά από εκεί και πέρα, σαν λαογραφία στη σύγχρονη εποχή μας και αυτά, στην Ανάστασή μας, όλοι περιβάλλουμε στο δείπνο, οι περισσότεροι ουσιαστικά, τη μαγειρίτσα μας, ξέρουμε κλασικά ότι έχουμε... Αν και εμένα βέβαια, εκτός από τη μαγειρίτσα, μάλλον περισσότερο μου αρέσει και η μαγειρίτσα πάρα πολύ. Άμα είναι πάρα πολύ καλή, καλά μαγειρεμένη και να είναι και πολύ καλά καθαρισμένη. Γιατί προσέξτε πάρα πολύ καλά, φίλες μου μαγείρισες τηλεθεάτρες, ότι το θέμα της μαγειρίτσας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρέπει να το προσέξετε πολύ καλά όσον αφορά το πλήσιμο των εντέρων. Επίσης, περισσότερο μου αρέσει εμένα το φρικασέ τύπου μαγειρίτσα, όχι τόσο η σουποειδή μαγειρίτσα με τα σηκοντάκια. Μ' αρέσει λίγο και με το έντονο το μαρούλι και το φρικασέ. Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι εκείνη την ημέρα είτε φρικασέ είτε ξεφρικασέ τρώω πάρα πολύ γενικότερα, όσο και αν δεν μου φαίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το ότι δεν μου φαίνεται το τρώω πολύ. Όταν δεν σ' άρεσε. Λοιπόν, Σωτηρία, πώς... αλήθεια, Σωτηρία, πώς με βρίσκεις σήμερα? Κούκλα! Εντάξει. Κούκλα. Εντάξει, θα σου πω, να πας και εσύ, Σωτηρία μου. Για πες. Για το Πάσχα να ανανεωθείς. Ναι, λοιπόν, άλλο στοιχείο της λαογραφίας μας είναι το κόκκινο αυγό που όλοι ξέρουμε λογικά ότι τσουγκράμ. Μετά έχουμε το αρνάκι την Κυριακή του Πάσχα και ένα σωρό δεξιώσεις. Α, είναι και αυτό στη λαογραφία η δεξίωση? Μας λέει τι περιλαμβάνει, τα πιο στοιχειώδη. Ναι. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε όλοι, τα κουλουράκια, τα... Ναι, όχι, να τα πούμε, τα κουλουράκια είναι, τα τσουρεκάκια. Ναι. Τι άλλο είναι? Τσουρεκάκια, κουλουράκια. Εσύ φτιάχνεις κουλουράκια? Η γιαγιά μου. Εσύ δεν φτιάχνεις? Δεν σου έχει μάθει ακόμα? Μάλιστα. Και για τα κουλουράκια, όσοι θέλετε να μου στείλετε... Να πω ότι μ' αρέσουν όχι τα πολύ σκληρά, μ' αρέσουν αυτά τα κουλουράκια με την αμμονία. Καλά το λέω, με την αμμονία. Τώρα είναι που θα μάθω. Δηλαδή τα πιο... Με σόδα, τι είπαμε, αμμονία. Λοιπόν, μ' αρέσουν τα κουλουράκια με τη σόδα, που είναι έντονη η μυρωδιά, αλλά και είναι και λίγο πιο μπισκοτοειδή. Δεν είναι πάρα πολύ σκληρά. Αυτά τα κουλουράκια, δεν μ' αρέσουν δηλαδή τα της λαμπρής, μ' αρέσουν τις ντεμέκ λαμπρής. Τι είπα εγώ, για πες. Τα τσουρεκάκια έτσι, τα... που είναι με το αυγό. Με το αυγό, ναι. Πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ. Ναι, τρελαίνω. Και τρώω ένα στην καθησιά μου με το γάλα μου κάθε πρωί. Και τα λένε και κάτι πίτες με μυζήθρα μέσα, τι είναι αυτό? Α, και αυτά είναι και στην Κρήτη, αυτά τα κάνουν πάρα πολύ. Εγώ και δεν πραγματικά τα χρόνια που πήγαινα στην Κρήτη,
Δεν υπήρχε καλυψούνια. Πρωινό να μην φάω μιτζιθροπιτά και αυτά τα, που τα φτιάχνουν έτσι και με τις γωνίες της τα πολύγωνα. Πάρα πολύ τρελαίνομαι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Κρήτη που βγάζει τόσο ωραία προϊόντα και τόσο ωραία πράγματα. Να μας στείλετε καλυτσούνια. Να μας στείλετε καλυτσούνια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για το Άγιο Όρος. Ναι, εκεί θα πάω για να ηρεμήσω. Γιατί μόνο ένα Άγιο Όρος θα με σώσει. Άγιος θα γίνω κάποια στιγμή και το σκήνομά μου να το βάλετε σε τηλεόραση μέσα. Δηλαδή, μην το βάλετε όπως το βάζουν, ξέρεις. Να βάλετε μια μεγάλη τηλεόραση, ναι, Γιάννη μου, και να με προσκυνάτε ότι πέρασε αυτός ο Άγιος από την τηλεόραση κάποια στιγμή. Λοιπόν, που λες, Αλέξανδρέ μου, ναι, στο Άγιο Όρος, εκεί πέρα δεν έχουμε βεγγαλικά όπως έχουμε εδώ πέρα. Τι δεν έχουνε? Βεγγαλικά. Α, βεγγαλικά. Ναι. Δεν έχουν βεγγαλικά. Ούτε σου βλύζουνε αρνιά. Αλλά έχουνε, κάτσε συγγνώμη, να το πάμε μαζί, πάμε μαζί. Εκεί λοιπόν στο Άγιο Όρος δεν έχουνε βεγγαλικά, ούτε σου βλύζουνε αρνιά. Οκ, εντάξει. Όχι, καθόλου. Εκεί πέρα έχουν ένα μοναστηριακό ύφος. Μοναστηριακό ύφος. Ναι. Μα είναι το περιβάλλον, είναι πιο... Πιο κατανυκτικό. Είναι η Κατάνια. Ναι. Τη γνωρίζεις τη λέξη? Όχι. γι' αυτό το λέω, γιατί ήμουν σίγουρος. Κατάνια είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο κατανυκτικό, λίγο στενάχωρο, λίγο παρήγορο, λίγο μουντό. Ναι, σωστά. Συμφωνώ μαζί σου. Σωστά. Αυτή που χορεύουμε στην Κρήτη. Για πες. Λοιπόν, θέλω να αναλύσουμε λίγο έτσι για το Άγιο Όρος, για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Mm-hmm. Που λέτε εκεί πέρα την Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, γονατίζουν μπροστά στον Σταυρωμένο οι προσκυνητές και οι μοναχοί. Έπειτα τον κατεβάζουν από το Σταυρό οι μοναχοί. Αυτό δεν γίνεται μόνο στο Άγιο Όρος, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι, εγώ μιλάω τώρα για το Άγιο Όρος. Για το Άγιο Όρος συγκεκριμένα. Ναι, για αυτό. Το κατεβάζουν οι μοναχοί, παίρνουν το σώμα του που είναι με το πόρφυρο πανί. Τι πάει, κλείς τον, θες να με είναι ακούγεις. Για τα λουλούδια που θέλουν να μας στείλουν. Ναι, εντάξει, αλλά πάτε τώρα να χαμηλώσει. Μπράβο. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατεβάζουν τον Ιησού Χριστό από το... Τίμιο Σταυρό. Ναι, παίρνουν το σώμα του, το βάζουν σε ένα τραπέζι το οποίο... συμβολή τον... Επιτάφιο. Άγιο Τάφο. Α. Τον Άγιο Τάφο. Έπειτα από εκεί και πέρα, οι επιτάφοι, όπως μας ανέφερες τώρα, Αλέξανδρε, δεν είναι όπως αυτοί που περιφέρονται. Είναι εντελώς διαφορετικοί. Είναι πάρα πολύ απλοί, με ένα χρυσοκέντητο πανί. Και... δεν είναι όπως η δική μας. Είναι και... διαφορετική. Ναι, είναι εντελώς διαφορετική από τις δικές μας. Είναι πιο low profile. Ναι, δεν θέλουν και πολύ τηλεόραση και showbiz. Λοιπόν. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι αυτό το πράγμα με τον επιτάφιο, και στα νησιά το έχω δει, και στην περιφέρεια και στην Αττική, που στολίζεσαι, φτιάχνεσαι με τα ταγέρ σου, με τα ρουμπίνια σου, με τα διαμάντια σου, με τα μίνι σου. Νομίζω ότι είμαι στην πρεμιέρα του Βέρτη όταν πάω και ακολουθώ τον επιτάφιο. Παιδιά, εγώ ειλικρινά όλες αυτές τις μέρες, Γιάννη, εκτός του ότι πηγαίνω καμουφλαρισμένος, πραγματικά, στον επιτάφιο, πηγαίνω πάρα πολύ ήρεμος, σαν να μην, δηλαδή, πώς να σου το πω, και με τη φόρμα μου κιόλας, δηλαδή, αυτό που στολίζεστε, που φτιάχνετε μαλλί μπανάνα, για να πάτε στον επιτάφιο, για να τον ακολουθήσετε. Για να αυτό, όχι αγάπη μου, ο επιτάφιος είναι κάτι που είναι κατανυκτικό. Πηγαίνεις για τα συναισθήματά σου και αυτό που νιώθεις απέναντι σε αυτό που βιώνεις. Δεν χρειάζεται να πας με την τακούνα. Πώς θα περπατήσεις το κατσάβραχο με την τακούνα για να κάνεις το γύρο του επιταφείου? Σωστά, Αλέξανδρε, έτσι ακριβώς όπως θα λες. Σε ευχαριστώ. Αμέ. Η επιτάφιο είναι αυτό που λέμε, δε. Λοιπόν, έπειτα... Να σας συνεχίσω εγώ εντωμεταξύ. Να μας συνεχίσεις. Συνέχισε μας. Μετά από λίγες ώρες οι μοναχοί γυρίζουν στο καθολικό μέσα και ψέλνουν τα εγκόμια της ημέρας γύρω από το νεκρό σώμα του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα 6 μοναχοί
σηκώνουν το τραπέζι που συμβολίζει τον Αϊτάφο και το κάνουν γύρω-γύρω από τον ναό. Γύρω-γύρω. Έπειτα, πριν ξαναβάλουν μέσα το σώμα του Ιησού Χριστού, ανασηκώνουν μπροστά στην είσοδο οι έξι μοναχοί των... τον Άγιο Τάφο, ας πούμε, τον Επιτάφιο. Ναι. Και περνάνε από κάτω οι προσκυνητές και όλοι οι μοναχοί και προσκυνούν ένας-ένας. Έπειτα τον βάζουν πάλι μέσα. Μάλιστα. Ναι, έτσι ακριβώς. Το χαρμόσυνο νέο της Ανάστασης έρχεται το Σάββατο το πρωί, το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, όπου οι ιερείς φορούν λευκά άμφια. Mm-hmm. Κάνουν την πρωινή χαρμόσυνη λειτουργία τους. Και από εκεί και πέρα περνάνε οι ώρες, πηγαίνει το φως, το αναστάσιμο φως και στο Άγιο Όρος. Μετά λένε «Δέστε, λάβετε φως», λένε «Το Χριστός Ανέστη» και αυτοί με τη σειρά τους. Mm-hmm. Το φιλί της αγάπης το δίνουν με ένα σταυρό και με μία εικόνα, ο ένας τον άλλο φιλάνε το σταυρό και την εικόνα μεταξύ τους. Έπειτα τελειώνουν τη λειτουργία και στο τέλος πηγαίνουν στην τράπεζα της Μονής, όπου κάθονται εκεί πέρα για το πρώτο μη νηστήσιμο δείπνο. Μάλιστα. Στο οποίο περιλαμβάνει χόρτα, κρασί, το αυγό, το κόκκινο αυγό, την επαύριο. Ο ηγούμενος εκεί πέρα τους δίνει ένα γλυκό ή ένα αυγό. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν, έτσι άρα μας ταξίδεψε λίγο και μας μίλησε στο πώς πρέπει να εκλαμβάνουμε και στο τι ακριβώς, αν το θέλει, στορούμε τις μέρες αυτές μέσα από το Άγιον Πάσχα. Ναι. Τι. Να μην μιλήσουμε και λίγο για τις λαμπάδες. Ναι, να μην μιλήσεις και λίγο. Έχεις λίγο χρόνο για τη λαμπάδα, παρακαλώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί είδη με λαμπάδες. Ναι. Μπορούμε να δούμε με απλά φυλαρά και να πούμε έτσι μερικές ιδέες που μπορείτε να πάρετε, αν έχετε νηψάκια ή... Βαπτιστήρια, φίλους και γνωστούς. Για φίλους και γνωστούς. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, υπάρχουν κάτι σχέδια σε βιολιά που είναι πάρα, πάρα πολύ πανέμορφα. Πες μου και εσύ καμία ιδέα. Με φτερά που έχουμε βγάλει. Αυτό είναι θέμα πάρα πολύ προσωπικό. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν οι πολύ απλές λαμπάδες ή οι πολύ πληθωρικές. Δηλαδή, μου αρέσει να είναι τελείως ένα απλό κερί σχεδιασμένο με ένα κορδονάκι πάνω, με ένα σκηνάκι, με ένα μονόγραμμα κτλ. Ή μετά μου αρέσει να έχει πράγμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι λαμπάδες που έχουν πάνω τις πορσελάνες κούκλες όταν είναι πολύ πληθωρικές. Μ' αρέσουν οι λαμπάδες των παιχνιδιών πάρα πολύ. Και μ' αρέσουν και οι παιδικές. Επίσης μ' αρέσουν και οι χειροποίητες που κάνουν περίεργο το κερί και τα λοιπά. Τα φαναράκια μ' αρέσουν. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραίο και κατανοητικό όλο αυτό και είναι μέσα στις πραγματικά μέσα στις προτιμήσεις μου το Άγιον Πάσχα. Βέβαια. Να σας πω ότι ουσιαστικά το Άγιον Πάσχα είναι πιο κατανοητικό από τα Χριστούγεννα σαφώς και λόγω γεγονότων, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ πιο θρησκευτικό. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Ναι, έτσι είναι. Όπως τα λες ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιβεβαιώνεις. Mm-hmm. Αυτή ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρια. Αυτή ήταν λοιπόν και η Άρια Δαμουλάκη έτσι, που ήταν κοντά μας και μας μίλησε λίγο στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκλάβουμε το Άγιον Πάσχα. Πάμε να επιστρέψουμε με Σίλια Κατραλή και αμέσως μετά κλείνουμε με Χριστιανά Ραζή. Όλοι επί των ημερών έχουμε να μιλήσουμε για τη μεγάλη αυτή εβδομάδα. Μείνετε κοντά μας. Hyaluronic SM. Ευλίγιστες αρθρώσεις και νεανικό δέρμα. Hyaluronic SM. Ιαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους για την καλύτερη απορρόφηση. Hyaluronic SM. 10 σταγόνες καθημερινά αρκούν για να σας αλλάξουν τη ζωή. Hyaluronic SM. Ένα συμπλήρωμα διατροφής με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Hyaluronic SM. Χτίστε τις αρθρώσεις και την ομορφιά από μέσα. Ένα προϊόν της SM Pharmaceuticals.
Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Και πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε και με πάρα πολύ ωραίες στήλες, γιατί και αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, την εβδομάδα των παθών, είμαστε κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα, με πραγματικά ένα πολύ διαφορετικό, αν το θέλει, συναισθηματικό κόσμο, αλλά και μια πολύ πολύ διαφορετική εκπομπή μέσα στο πνεύμα των ημερών, αλλά και της καθημερινότητας, πάρα τα αυτά. Να υπενθυμίσω ότι 5 σούπερ τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δωρεάν και τη φύλαξη αλλά και τον καθαρισμό 4 χαλιών σας από τον άνθρωπο που υπογράφει εδώ και 20 χρόνια το χειροποίητο αλλά και οποιοδήποτε άλλο χαλί μπορεί να στολίσει το χώρο μας, αλλά και τον καθαρισμό και τη φύλαξη αυτών, ρέλιασμα, κρόσια, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται μετά από έναν έτσι βαρύ χειμώνα το χαλί μας, ως προς την ανανέωσή του, ο Ηλίας Τσιακμάκης, Ελισπόντου 10 στην Νίκαια. 5 από εσάς, μη μου πεις παπάκι, yahoo.gr, θα κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο εντελώς δωρεάν. Και άλλοι 5 από εσάς θα πλύνετε πέραν από τα χαλιά σας εντελώς δωρεάν, το αυτοκίνητό σας ή τη μηχανή σας, μέσα έξω, full πλήσιμο περιποίηση, με νανοτεχνολογία, παρακαλώ, μόνο από το Sky Clean, στη Λεωφόρο Θιβών, στην περιοχή. Του Ρέντι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μου τον Βασίλη για την μοναδική αυτή προσφορά. 5 από εσάς εν ώψη γιορτών θα πληθείτε, όταν λέω θα πληθείτε το αυτοκίνητό σας, εντελώς δωρεάν από το πλυντήριο Sky Clean. Με νανοτεχνολογία και τα καλύτερα προϊόντα. Σίλια Κατραλή εδώ κοντά μας, μοναδική. Συνεχίζουμε να μέσα στο κλίμα αυτό, αλλά τα θεατρικά μας και τα κινηματογραφικά μας όμως, Σίλια, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη παρέα αυτές τις ημέρες. Εγώ ξέρω τα βράδια, κάθομαι και ηρεμώ με μια ταινιούλα, κοιμάμαι, γιατί δεν θέλω να βγω, δεν έχω διάθεση πολύ. Γενικότερα ξέρεις, έτσι κάπως μου έρχεται. Μπαίνω σε ένα κλίμα πολύ διαφορετικό. Δηλαδή δεν θέλω να μιλάω, δεν θέλω τα λουλούδια, δεν θέλω τους ανθρώπους, θέλω μόνο το σκύλο μου, δηλαδή δεν ξέρω, πολύ κατανυκτικά το έχω πάρει το θέμα. Καταθλιπτικό. Ναι, έχω γίνει λίγο της καταθλιψούρα έγινα. Γιατί? Έτσι μου βγαίνει τη Μεγάλη Δευτέρα, δηλαδή μπορεί την Κυριακή του πριν, των Βαΐων, να διασκεδάζω στο Βέρτι, Δευτέρα το πρωί ξυπνάω και είμαι μαυροφορούσα. Δεν ξέρω πώς το παθαίνω αυτό. Γιατί μου έρχεται έτσι, κάπως μου τι... Όχι, μάλλον κάπως μου γυρνάει, κάπως μου βγαίνει. Τι έχεις ετοιμάσει? Έχω ετοιμάσει ένα θέμα, ένα βίντεο σχετικά με το Game of Thrones, την 6η σεζόν. Καταπληκτικό. Η οποία μόλις ξεκίνησε στην Αμερική, σε εμάς δεν ξέρω αν και πότε θα έρθει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πλέον το Netflix και όλα αυτά που σαφώς. Προφανώς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν χάσει σεζόν για σεζόν θα το δούνε. Όπου έχουμε βάλει και το τρέιλερ στο βίντεο. Έχουμε να κάνουμε με ήρωες που ήτανε, που υπήρχανε, με ήρωες καινούριους, με ηθοποιούς που είχαν φύγει, ξαναέρχονται με κάποιον τρόπο. Και αυτά φαίνονται ήδη από το τρέιλερ που θα δούμε σε λίγο στο βίντεο. Φαίνεται ήδη το ότι επιστρέφουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ηθοποιοί, τους οποίους είχαμε αγαπήσει στο Game of Thrones, σε παλαιότερες σεζόν, με αποχή 2-3 χρόνια, τώρα αυτό γιατί είχε γίνει? Ήτανε αποχή γιατί ήδη θέλουν να ξεκουραστούν, γιατί είχε αλλάξει λίγο η ροή των πραγμάτων, για να ανανεωθεί η σειρά? Ναι, νομίζω και για να ανανεωθεί η σειρά και βάσει σεναρίου, δηλαδή δεν ήταν ότι, δεν νομίζω να υπήρξε κάποιο backstage έτσι ιδιαίτερο. Απλά νομίζω βάσει σεναρίου πέθανε ο χαρακτήρας, έφευγε ο ηθοποιός και τώρα έχουν επιστρέψει. Δηλαδή αυτός που πέθανε, μάλλον ο χαρακτήρας που πέθανε και ο ηθοποιός έφευγε, ξαναγεννήθηκε και επιστρέφει, αυτό κάπως μου κάνει. Ναι, τώρα, κάποια τέτοια κάνουν τώρα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει. Έχω δει τα τρέιλερ, έχω διαβάσει για την επάνωδο, ας πούμε, αυτών των κάποιων χαρακτήρων που είχαν φύγει. Και δεν έχω καταλάβει ακριβώς με ποιον τρόπο γίνεται αυτό. Πάντως, όταν έχουμε να κάνουμε με μυθικά τέρατα, με θεούς, με
ειδικές, πώς το λένε, με διάφορες δυνάμεις μαγικές και τέτοια, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να επανέλθουν, ας πούμε, σαν χαρακτήρες. Πιστεύεις ότι πρέπει αυτό, επειδή ασχολείσαι πάρα πολλά, πολλά χρόνια και πολύ καιρό με το κινηματογράφο, με τα θεατρικά και όλα αυτά, και σαν σκηνοθέτρια πέραν από ηθοποιός, πιστεύεις ότι αυτό πρέπει να γίνεται? Δηλαδή, πρέπει οι ηθοποιοί που υποδίονται έναν ρόλο, ο οποίος πέθανε, ας πούμε, ο οποίος σκοτώθηκε, πρέπει να επιστρέφει ο ίδιος ηθοποιός στη σειρά με έναν άλλο ρόλο? Γιατί να πεις ότι αναστήθηκε, λίγο χλωμών, μόνο σε φανταστική ταινία ή σε κάτι που μεταφυσικό. Ναι. Μα δεν επιστρέφουν με άλλο ρόλο, επιστρέφουν με τον ίδιο ρόλο. Αναστήθηκε, με κάτι δηλαδή. Μεταφυσικό. Ναι, ακριβώς επειδή όλο το Game of Thrones είναι μεταφυσικό. Είναι μεταφυσικό. Και αφορά μυθικά πλάσματα, θεούς, άρχοντες, δαίμονες, μάγους και όλο αυτό το κομμάτι. Αλλιώς δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι αν σε μια δική μας παραγωγή ελληνική γινόταν αυτό, θα ήταν αποδεκτό. Έχει να κάνει με το πού γίνεται, το πώς γίνεται. Το κόνσεπτ της κάθε σειράς, τηλεοπτικά. Υπάρχουν άλλες σειρές, ταινίες στον κινηματογράφο? Αυτό σου έχετε καμία άλλη που έκαναν κάποια παύση, κάποιοι ηθοποιοί και μετά επέστρεψαν? Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι. Νομίζω είχε γίνει και κάποια στιγμή στο The Witches, στις Μάγισσες, που είναι πολύ γνωστή σειρά. Witches. Ναι, είχε γίνει νομίζω αυτό. Δεν θυμάμαι με ποια από τις τρεις, αλλά κάποια, όχι για πολύ, για κάποια επεισόδια, αλλά βάσει σενάριου κύλησε. Δηλαδή, δεν ήταν ότι ξαφνικά, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, βγήκε ένα τρέιλερ και άρχισαν να επανέρχονται άνθρωποι και χαρακτήρες, όπως είναι τώρα. Θα πάμε να δούμε βέβαια και το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Σίλια Κατραλή, η οποία ετοιμάζει μόνη της και φτιάχνει όλα τα βίντεο, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Πες μου λίγο έτσι, γιατί δεν θα σε δω τώρα, θα σε δω μετά το Πάσχα πάλι στην επόμενη εβδομάδα που θα μας έχεις πολύ ωραία θέματα. Για πες μου λίγο κάτι, τι είναι για σένα το Άγιο Πάσχα αυτές τις μέρες, πώς τις βιώνεις? Ρώτησες άνθρωπο. Ρε παιδί μου, πώς είσαι κατανοητική, σ' αρέσει η περίοδος αυτή, την πιστεύεις, δεν την πιστεύεις? Όχι, είσαι λίγο μακριά. Μάλιστα. Δεν είμαι υπέρ γενικά της... Όλων αυτών των... Δεν είμαι καθόλου, όχι. Γενικά με τη θρησκεία δεν έχω πολύ καλή σχέση. Δεν έχεις πολύ καλή σχέση. Οπότε καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν να μην το συζητήσουμε. Να μην το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς θα τσουγκρίσουμε αυγά εδώ πέρα. Να τσουγκρίσουμε και να κάνουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και θα φάμε και κουλούρι και θα φάμε και πώς το λέμε το άλλο, και τσουρέκι. Δηλαδή δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρίς τσουρέκι το πρωί. Γιάννη, ένα τσουρέκι, αυτό που είναι σαν πλεξούδα, τρώω κάθε πρωί μέσα στο γάλα μου. Η κούπα βέβαια για το γάλα μου δεν είναι μία κούπα κουπίτσα, είναι μία κούπα τύπου μπολ. Κατσαρολάκι μικρό, αυτό είναι του... Καλά το λέει η Σίλια. Παιδιά, μία, το κόβω φέτες και αρχίζω. Χλαπ, δεν μπορώ. Περιμένω την Κυριακή του Πάσχα, γιατί όλη τη βδομάδα δεν τρώω. Περιμένω την Κυριακή του Πάσχα, για τα αρνίκια όλα αυτά. Πώς και πώς να ξυπνήσω και να ξεκινήσω τα τσουράκια. Μαζεύω καμιά κοσαριά στο σπίτι και για περίπου ένα μήνα τρώω τσουρέκια κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σίλια Κατραλή. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίο από τη Σίλια Κατραλή για αυτό το πνεύμα έτσι των ημερών. Ένα πολύ ιδιαίτερο για εμάς πνεύμα, και επιστρέφουμε μετά το βίντεο και μετά από το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα με την τελευταία συνεργάτηδα για σήμερα, όπου πάλι μέσα στις ημέρες αυτές θα μιλήσουμε και έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Την αγαπημένη Χριστιανά Ραζή, μείνετε κοντά μας, επιστρέφω σε πολύ λίγο. The man who passes the sentence should swing the sword. I've won every battle, but I'm losing this war. Show them how it feels to lose what they love. Everyone is mine to torment. The long night is coming. And the dead come with it. War means nothing to me.
Oh, I can't stand the wailing of women. One word and I hit you again. I'm telling mother. Sorry you are. That you are at their service and that all your prayers are with them. Do you understand? You can't. Do you understand? The prince will remember that, little lord. I hope so. If he forgets, be a good dog and remind him. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? In my own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock? You wish to confess your crimes? Yes, milady. I do, milady. Sky cells always break them. Speak, imp. Meet your gods as an honest man. Where do I begin, my lords and ladies? I am a vile man. I confess it. My crimes and sins are beyond counting. I have lied and cheated, gambled and whored. I'm not particularly good at violence, but I'm good at convincing others to do violence for me. You want specifics, I suppose. When I was 7, I saw a servant girl bathing in the river. I stole her robe. And she was forced to return to the castle, naked and in tears. If I close my eyes, I can still see her tits bouncing. When I was 10, I stuffed my uncle's boots with goat shit. When confronted with my crime, I blamed a squire. Poor boy was flogged, and I escaped justice. When I was 12, I milked my eel into a pot of turtle stew. I flogged the one-eyed snake. I skinned my sausage. I made the bald man cry into the turtle stew, which I do believe my sister ate, at least I hope she did. I once brought a jackass and a honeycomb into a brothel. Silence! What happened next? I'll not sit here and swallow insults from a boy so green he pisses grass! My lord father taught me it was death to bear steel against your liege lord. Doubtless, the great John only meant to cut my meat for me. Your meat? Is bloody tough. There's something out there. Oh, you're a right little prick. You should see your face! I swear you pissed yourself! Oh, who goes there? Oh. There is something out there. Yeah, don't even try me. Rennick? Do you think I'm an idiot? Rennick! My father's probably the most powerful man in the country, certainly the richest. He has all 7 kingdoms in his pockets. Everyone, everywhere, always has to do exactly what my father says. He's always been a cunt.
Stay low. Stay low? If you're lucky, no one will notice you. I was born lucky. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής και πάντοτε βέβαια συνεχίζουμε σε ένα κλίμα έτσι πολύ διαφορετικό αλλά και πάρα πολύ όμορφο, διότι νομίζω ότι και αυτή η εβδομάδα για μας μπορεί να είναι μια καθημερινή εβδομάδα, δηλαδή εννοώ όσον αφορά τις δουλειές μας, το τρέξιμο, την καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια πολύ διαφορετική εβδομάδα στον τρόπο με τον οποίο την υποδεχόμαστε ακόμα και αν τρέχουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει σε αυτό, Χριστιανά Ραζή, που είναι εδώ κοντά μας για να κλείσουμε αυτή την σημερινή εκπομπή. Ότι ξέρεις, έλεγα στην αρχή όταν ετοιμαζόσουνα, ότι εμένα ρε παιδί μου όλη αυτή η μεγάλη εβδομάδα, δεν ξέρω γιατί όλα αυτά τα χρόνια, σηκώνομαι πολύ διαφορετικά. Είμαι λίγο πιο ήρεμος ακόμα και αν έχω νεύρα. Δεν σκέφτομαι πολλά αρνητικά πράγματα ακόμα και αν υπάρχουν. Δεν με πτωούν καταστάσεις ακόμα και αν θα έπρεπε. Δεν ξέρω, έχω μια άλλη νοοτροπία. Δεν ξέρω πώς ξυπνάω, λες και κάτι μου γυρίζει κανένα κουμπί. Και ξυπνάω αλήθεια πολύ αλλιώς. Και εμένα μου αρέσει πολύ η μεγάλη εβδομάδα. Πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι με το αυτοκίνητο στους δρόμους, παιδί μου, και περνάω από τις εκκλησίες και τα λοιπά. Αυτό που ακούς συνέχεια τις καμπάνες. Πολλές φορές βάζω μουσική γιατί βάζω χαμηλά. Από μόνος μου. Όχι ότι μην πούνε, α, αυτός περνάει, ξέρω εγώ, και έχει τέρμα τη Βανδύ. Δανείζομαι. Ακούω τραγούδια πιο ήρεμα. Δεν έχω και πολύ κέφι. Δεν έχεις κέφι, Ναι, δεν έχω. Πας εκκλησία όμως. Ναι, πάω. Κάθε δεν μέρα πάω, όχι, δεν πάω κάθε μέρα. Δεν μπορώ αυτό το στημένο, το ότι ξαφνικά πρέπει να είμαι κάθε μέρα στις 7 η ώρα εκεί. Και δεν πάω και την ώρα που πρέπει, ας πούμε, ότι πάω κάθε απόγευμα στις 7 που ξεκινάει. Όχι. Εγώ, ας πούμε, σήμερα πήγα 6:30 το πρωί που περνούσα, γιατί σηκώθηκα πάρα πολύ πρωί για να πάω να πάρω από το αεροδρόμιο μία εξαδέλφη μου. Σταμάτησα 6:30, άναψα το κεράκι μου, κάθισα λίγο 1/4-20 λεπτά και έφυγα. Δηλαδή δεν πρέπει οπωσδήποτε να πάω πάλι και το απόγευμα, ή ότι. Δηλαδή δεν το έχω αυτό. Η μόνη ώρα που πάω και για τον Επιτάφιο είναι τη Μεγάλη Παρασκευή και πάω πάντοτε μεσημέρι, που δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί το απόγευμα δεν μπορώ να πάω στον Επιτάφιο λόγω του υπερβολικού κόσμου που βρίσκεται και όλο αυτό μου κάνει κάτι σαν λίγο συναυλιακό και δεν μ' αρέσει να φωτογραφίζομαι όταν κάνουμε τον περίπατο του Επιταφίου, που ζητάνε φωτογραφίες, Γιάννη, με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό. Οπότε δεν πάω, να είμαι ειλικρινής, πάω όμως το μεσημέρι και πάω και πολύ αργά το βράδυ, μετά που ξεκινάει η επόμενη λειτουργία. Νηστεύεις τη Μεγάλη Εβδομάδα? Ναι, νηστεύω. Δεν νηστεύω όμως μόνο το γάλα. Τα γαλακτοκομικά δεν τα νηστεύω. Δεν τα νηστεύεις? Όχι. Α, απλά νηστεύεις όλα τα υπόλοιπα. Νηστεύω το κρέας, νηστεύω το λάδι, αλλά δεν νηστεύω τα γαλακτοκομικά. Όχι ότι τρώω όλη μέρα τύρι και τέτοια, ότι επειδή έχω θέμα με το γάλα και είναι για μένα το πρωί μου συγκεκριμένο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λίγο γάλα θα βάλω στον καφέ. Αυτό εννοώ. Δεν είπα θα σηκωθώ και θα πιω 3 ποτήρια γάλα. Γιατί δεν το ότι καθιστάς μεγάλα σόγια, ας πούμε. Ναι, μεγάλα σόγια, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, λέει ότι άμα νηστεύεις, πρέπει να πεις ή νηστεύω ή δεν νηστεύω. Εγώ δεν το έχω αυτό. Όμως νηστεύω εσωτερικά πάρα πολύ. Κατάλαβες. Αλήθεια αυτό. Τι είναι εσωτερικά? Εννοώ ότι όλα είναι θέμα μυαλού. Δηλαδή. Δεν λέω ότι βλέπω το μοσχαράκι και το ονομάζω σαλιγκάρι. Λέω
ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό. Γιατί το να νηστέψεις μία εβδομάδα και την Κυριακή των Βαΐων ή το Σαββάτο της Ανάστασης να αρχίζεις και να ρίχνεις καντήλια, για μένα αυτό δεν είναι νηστεία που έκανες. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, ακόμα και αν φας κρέας και αν μιλήσεις, ας πούμε, και με ιερείς και τα λοιπά, σου λένε ότι φάει και κρέας και τη Μεγάλη Παρασκευή, που λέει ο λόγος. Αν μέσα σου πιστεύεις ότι νηστεύεις και ότι είσαι σωστός και ότι είσαι ήρεμος και ότι νιώθεις όλο αυτό το συναίσθημα, είναι σαν να μην έφαγες το κρέας. Το να φας όμως κρέας και μετά να πάρω τηλέφωνο και να αρχίσω το κουτσομπολιό και να αρχίσω τα σταυρίκια και όλα αυτά, για μένα είναι νηστεία αυτό τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, η νηστεία έχει την έννοια ότι και καλά πρέπει να... Να προετοιμαστείς για να φας να... τον Οβελία. Όχι. Τι. Ότι... Γιατί γελάς, ρε Γιάννη. Προετοιμάζονται για να το ρίξουν στο κρέας. Όχι, βρε. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι, ας πούμε, νηστεύεις προκειμένου να προετοιμαστείς εσωτερικά με όλη αυτή τη στέρηση και ότι μαθαίνεις τον εαυτό σου να είναι πιο λιτός. Ναι, αυτό σου λέω όμως, δεν μπορεί ο εαυτός μας να είναι πιο λιτός επειδή το πιστεύουμε εγώ, πούμε, ακόμα και δεν νηστεύουμε. Ε? Δεν τρώω βιλία, δηλαδή τι να περιμένω δηλαδή να νηστέψω. Ούτε κατσικάκι. Μάλιστα. Ούτε σουτζουκάκι. Λουκάνικο. Άσχετο. Εκείνη τη μέρα κρατικό τίποτα. Είναι αγκούρι. Α, οπότε εσύ παιδί μου νηστεύεις καθημερινά από πω να μας ζήσει. Καταπληκτικό. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Τι άλλο έτσι νιώθεις για αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας? Τι άλλο να νιώθω? Εγώ πάω για δουλειά. Κανονικά. Εγώ δουλεύω, δεν μπορώ να μην λείψω, να λείψω. Όχι. Και να σου πω και κάτι. Η νυχτερινή ζωή, ακόμα και τη Μεγάλη Εβδομάδα, πίστεψέ με, νομίζω ότι είναι πιο τρελή από όλα τα άλλα Σαββατοκύριακα. Έχω πάει Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, μετά, όπως και τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά τον Επιτάφιο. Ναι, το τι χαμός γίνεται στις καφετέρειες και στα μαγαζιά, νομίζω ότι είναι παραμονή Χριστουγέννων. Σας μιλάω πραγματικά. Έχεις δίκιο. Πάμε να δούμε τώρα τα θεματάκια μας λίγο έτσι, να μην χάσουμε και τη στήλη μας, γιατί και Μεγάλη Εβδομάδα είναι, αλλά και η στήλη αυτή μας αρέσει, γιατί μαθαίνουμε ωραία πράγματα από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα θέμα εν ώψη ημερών. Είναι ένα παιδάκι 8 χρονών, ο Ντόριαν, ο οποίος πάσχει από καρκίνο, mm-hmm, είναι στο τελευταίο στάδιο, mm-hmm, και ζήτησε λοιπόν σαν χάρη από τον μπαμπά του να γίνει γνωστό στην Κίνα, mm-hmm, έτσι. Λοιπόν, ο μπαμπάς του το δημοσίευσε αυτό στο Facebook. Βέβαια, το Facebook είναι απαγορευμένο στην Κίνα, είναι μπλοκαρισμένο, αλλά υπάρχει ένα άλλο site που έχουν, το Viber, οι Κινέζοι. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, η ανταπόκριση ήταν φοβερή. Δηλαδή, το hashtag D-Strong έχει με φωτογραφία του Ντόριαν, έχει πάνω από 33 εκατομμύρια προβολές. Ναι, για το άρθρο του. Και mm-hmm, άνθρωποι του εύχονται από όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως από την Κίνα, επειδή ζήτησε εκεί να γίνει γνωστός, mm-hmm, του εύχονται να αναρρώσει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι το παιδάκι ανάρρωσε. Είναι φοβερό, παιδιά, δηλαδή. Ναι. Πραγματικά είναι φοβερό. Πιστεύεις, πιστεύουμε σε αυτά, Θεωρούν ότι είναι οι προσευχές όλου αυτού του κόσμου για αυτό το παιδάκι, mm-hmm, το βοήθησαν να αναρρώσει. Εγώ πάντως πιστεύω πάρα πολύ στην προσευχή, να σου το πω την αλήθεια μου, και τώρα μέρες που είναι. Και δεν πιστεύω μόνο τώρα, ότι από Μεγάλη Δευτέρα πηγαίνουμε σε εκκλησίες και βοήθαμε Παναγία μου κτλ. Νομίζω ότι η προσευχή και ακόμα και καθημερινά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει και πιο δυνατό εσωτερικά ένας άνθρωπος. Η προσευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Κάνεις προσευχή? Ναι, προσεύχομαι. Όχι, όχι στην εκκλησία. Όχι όμως στο σπίτι μας, ρε παιδί μου, πριν κοιμηθούμε, να πούμε την προσευχή μας ή το πρωί. Δεν είπα και αυτό το στημένο όχι, όλη μέρα. Δεν το έχω έτσι. Δεν το έχω έτσι. Εγώ το έχω μέσα στη μέρα, σε άσχετη φάση. Αυτό, ναι. Αλλά δεν είναι κάπου στημένη. Ούτε το πρωί στο σπίτι αναγκαστικό, ούτε το βράδυ πριν κοιμηθώ. Δεν το έχω έτσι. Μάλιστα. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Έχει να κάνει με την νηστεία. Ποιες τροφές σε βοηθούν να χορτάσεις πιο πολύ. Και τώρα αυτές τις μέρες που νηστεύουμε. Το χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι και το λάθος πριν μου πεις που κάνουμε, που νηστεύουμε ξαφνικά όλα και πολλοίς κόσμος το Σαββάτο και την Κυριακή, παιδιά, του μπανιάζεται, γιατί πέφτει αμέσως στον Οβελία, τα αυγά, τα τσουρέκια, τα γλυκά όλα. Είναι χαμός. Και το βράδυ όλοι είναι έτσι και την Κυριακή δεν μπορούν να συνέλθουν. Το ποτό,
αμέσως, δώσε κρασί, δώσε μπύρα. Πρέπει λίγο να πούμε λίγο πιο normal. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Οι τροφές αυτές που θα βοηθήσουν, ας πούμε, στην νηστεία είναι τα φιστίκια. Γιατί λέει, ξέρει, οι καρποί γενικά κόβουν την όρεξη. Και δίνουν και λίγο ενέργεια. Βέβαια έχουν αρκετές θερμίδες. Ναι, μία κουφτίτσα έτσι λίγο να τσιμπάς. Για μένα δεν ανοίξω βέβαια τα σακουλάκια, γι' αυτό δεν παίρνω και καθόλου. Η δεύτερη τροφή είναι τα βατόμουρα. Τα οποία είναι από τις πιο πλούσιες τροφές σε φυτικές ίνες. Και γι' αυτό άμεσα έρχεται και το αίσθημα κορισμού. Ναι. Περιέχουν μαγκάνιο, κάλιο και βιταμίνη C. Και η τρίτη επιλογή είναι όσπρια. Τα οποία έχουν φυτικές ίνες, εντατάνθρακες και πρωτεΐνη που απορροφάται πιο αργά από τον οργανισμό. Και λέει, αν φας ένα φλιτζάνι όσπρια, νιώθεις 31% πιο χορτάτος συγκριτικά με οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άιντε, ό,τι να είναι. Είδες, και ο κόσμος το ρίχνει και τρώει. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Ότι αυτές τις μέρες τρώμε πιο πολύ από όλο το άλλο διάστημα. Γιατί, επειδή δεν τρώζε, παιδί μου, να κάτσεις και να φας το κρέας σου με το ρύζι σου, με τα μακαρόνια, με τις πατάτες σου. Δηλαδή, εγώ τρώω μακαρόνια αυτόν τον καιρό και ρύζι, γιατί πρέπει να ρεθώ και καλαμπόκι μέσα. Τα ανακατεύω με τη φακή. Δεν ξέρω αν έχεις φάει το ρύζι με τη φακή πάρα πολύ ανακατεμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχω φάει. Δοκίμασέ το. Δεν το αυτό όμως. Όχι, φτιάχνω τη φακή και φτιάχνω και το ρύζι. Και ρίχνω κουταλίες ρύζι μέσα στη φακή και το τρως. Το λεγόμενο από παλιά για να το ξέρεις, το φακόριζο. Παιδιά, είναι και να ξέρεις. Θα σας πω τώρα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να δείτε και τις, αν το θέλεις, τις διαιτολογικο-ιατρικές μου ικανότητες. Η φακή, ο σίδηρος της φακή, που περιέχει η φακή, για να απορροφηθεί από τον οργανισμό σε μεγάλο ποσοστό, πρέπει να συνδυαστεί με υδατάνθρακα. Αλλιώς μόνη της δεν διαχέεται ο σίδηρος στον οργανισμό. Βάζεις ψωμάκι και φέτα. Ναι, και με φέτα. Αλλά με τη φακή είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης, επειδή τρώμε πάρα πολλές σαλάτες, όταν εγώ τρώω 3 φορές την ημέρα σαλάτα, ένα μπολ τόσο, και βάζω μέσα καλαμπόκι, σουσάμι, σαλάτα, γλυκόξινο, πράγμα, θάματα και αυτά, 3 σαλάτες, καλύτερα να είχα φάει μισό κατσικάκι. Λέει, θέλω να σου πω ότι πολλές φορές νομίζουμε δεν τρώμε. Ή αυτό με τους ξύρους καρπούς. Όταν ανοίξω το σακουλάκι με τα καθαρισμένα υγιεινής, ξέρεις, τα χωρίς σαλάτι κτλ. Ή ξεκινήσω τους ηλιόσπορους χωρίς σαλάτι, ανάλα τους, και τρώω περίπου μισό σακουλάκι στην κατσιά μου, ένα μπολ δηλαδή, φαντάσου. Αυτό καλύτερα να έτρωγα ένα πιάτο φαΐ. Γι' αυτό τρώμε πιο πολύ. Λες, Ναι. Ναι, μπορεί και να έχεις δίκιο. Γιατί λέμε, έλα μωρέ να τσιμπήσουμε, έλα μωρέ να κάνουμε, να ράνουμε. Και τελικά τρώμε πιο πολύ. Είναι πραγματικά, δεν είναι. Δηλαδή, τρώμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Έλα, Χριστιανά! Αχ, Χριστέ μου, κόσμος. Για πες τι άλλο έχεις έτοιμα. Χριστιανά, σταμάτα. Ναι, κάτι έτσι λίγο πιο... Θα το ήθελα λίγο κάτι πιο μίνι, κατάλαβες. Α, εντάξει, άντε για πες. Λοιπόν, για πες. Γέλασε, Χριστιανά, πολύ, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και μέρα που είναι. Λοιπόν, και τι άλλα. Λοιπόν, το τελευταίο άρθρο που βρήκα έχει να κάνει με κάποια έθιμα που υφίσταται το Πάσχα, τα οποία μπορεί και να μην είναι και πολύ γνωστά. Ένα από αυτά είναι τα αερόστατα στο Λεωνίδιο. Στην Κωμόπολη της Τσακωνιάς. Όντως δεν είναι γνωστό, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Λοιπόν, τα παιδιά των 5 ενωριών συναγωνίζονται στις επιτυχείς πτήσεις των χρωματιστών φωτεινών αερόστατων, τα οποία ετοιμάζουν επί εβδομάδες πριν το Πάσχα. Για περίπου μισή ώρα μετά το Χριστός Ανέστη, ο ουρανός αποκτά έξτρα αστέρια, ενώ παράλληλα το Ευαγγέλιο διαβάζεται και στην τσακωνική διάλεκτο. Α, καταπληκτικό. Ναι. Δεν το ήξερα. Το ξέρει ο κόσμος γενικότερα, έχει απήχηση. Δεν έχω πάει στο Λεωνίδιο. Όχι, τι λέει το τέτοιο, ότι κάποιος κόσμος θα το ακολουθεί. Σίγουρα. Η τσακωνική, τσακωνική. Ναι, η Μάνη από εκεί. Α, Μάνη. Α, Τσακωνία. Η Μάνη αλλιώς λέγεται και Τσακωνία. Λακωνία το ξέρω. Όχι, είναι μέρος, είναι μέρος του Μάνη. Α, είναι μέρος. Από εκεί, καμία σχέση με τον Τζάκωνα, α, Θεός χωρέστο. Έχει να κάνει, τοπονύμιο είναι. Τι είναι? Τοπονύμιο. Τοπονύμιο. Δηλαδή, όπως λέμε, ο Αθηναίος.
και μπορεί μετά από 10 χρόνια, 20, 30, δύο γενιές να σου γίνει επώνυμο αυτό και να σε λένε Γιώργο. Να είμαι ο Αλέξανδρος Αθηναίος. Ναι, έτσι ωραία. Είναι και ο Τσάκωνας, δηλαδή είναι Τσακωνιά. Θα ήθελα ο Αλέξανδρος ο Πρωτεβουσιάνος, δηλαδή μου πάει αυτό. Θα ήθελες, θα ήθελα. Αν και να σας πω τώρα κάτι εν ώψη των ημερών. Παλιότερα, όταν ήμουν παιδί, όχι και πολύ παλιά πίσω, λίγα χρόνια. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Όταν με ρωτούσαν, ρε παιδί, μου λέγανε εσύ από πού είσαι, κατάλαβες. Εγώ έλεγα από το Φάλι, από τον Πειραιά. Δεν είναι γέννημα θέμα, λέω, είναι και ο παππούς μου και ο προπάπους μέχρι εκεί που ξέρω. Αλήθεια. Αλήθεια. Τον προπάπου, προπάπου δεν ξέρω μετά από πού μπορεί να ήταν. Μέχρι ο παππούς του παππού μου ήμασταν όλοι από τον Πειραιά. Και είμαστε. Πριν από τον παππού του παππού μου δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει. Λοιπόν. Τώρα, σε κάτι τέτοιες γιορτές, Πάσχα και τα λοιπά που φεύγουν και λέει θα πάμε χωριό, που και εγώ κλείνω, εκτός Αθηνών ας πούμε θα είμαι, αλλά δεν είμαι στο χωριό μου. Πραγματικά, θα ήθελα να έχω ένα σπίτι, ρε παιδί μου, σε ένα χωριό, να είμαι από κάπου, να πάω εκεί παραδοσιακά στο χωριό μου, στην αυλή μου, με τα αρνιά και τα λοιπά. Δεν είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις κάποιο χωριό. Θα μ' άρεσε, ρε παιδί μου, να είμαι από χωριό. Έχεις δίκιο, ναι. Δηλαδή, όταν κάνω εξτρά που μου λέγανε στα από νησιά. Εδώ ξέρεις ποιος είναι, είναι ο Σφακιανάκης. Α, από εδώ ξέρεις ποιος είναι, η Βανδύ, το δικό μας το παιδί. Α, ξέρεις ποιον έχουμε εμείς, έχουμε τον Οικονομόπουλο. Α, ξέρεις ποιος είναι από εδώ. Κατάλαβες, εγώ στην ουσία είμαι από όλη την Ελλάδα και ξέρεις ότι με αυτό που γίνεται ότι όλοι νομίζουν ότι είμαι από την Κρήτη, ή άλλοι νομίζουν ότι είμαι από Θεσσαλονίκη, ή άλλοι νομίζουν ότι είμαι από την Κεφαλονιά, ή άλλοι νομίζουν. Είναι τόσα χρόνια με έχουν συνηθίσει. Όταν πάω δε στην Πάτρα, όλοι μου λένε: ωραία, από πού είσαι εσύ από την Πάτρα, είσαι από το κέντρο και δεν σε έχουμε δει, ξέρω εγώ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δεν έχω, όλοι νομίζουν ότι είμαι από παντού. Είσαι, αλλά είσαι international. Είμαι international. Το ίδιο μου λέγε και η φίλη μου η Ντάνα τότε στα. Ανήκεις παντού, Αλέξανδρε. Η Ντάνα μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέγανε Αλέξανδρο, η Ντάνα. Και έτσι βγήκε και το όνομά μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιανά. Να περάσει πάρα πολύ ωραία την παραμονή. Την Ανάσταση. Ποια παραμονή, δεν έχει παραμονή και ανήμερα. Πρωτοχρονιά. Την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα. Και όλα τα καλά σου εύχομαι, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Με πάρα πολύ ωραία θέματα, με πολύ ωραίες συνεργάτες, πολύ ωραία έτσι, θέματα των ημερών και πολύ ωραία βίντεο και πολύ ωραία μοναστήρια. Έχουμε κάνει φοβερές αποδράσεις και φοβερά οδηπορικά σε μοναστήρια, όχι μόνο της Αρκαδίας, στην Προυσιώτισσα. Θα σας πάω σε πάρα πολύ ωραία πράγματα, στο Τιμίου Προδρόμου. Δεν θέλω όμως να αποκαλύπτω τώρα τα ιδιαίτερα πράγματα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.